Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο θα αντιδράσω σε TikTok βίντεο χορού, τα οποία μου στείλατε εσείς στο Instagram. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας θυμίσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Καινούριο βίντεο ανεβαίνει κάθε δεύτερη Δευτέρα. Εννοείται, αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και ένα share και ελάτε και στο Instagram και κάντε ένα follow, έτσι ώστε να παίρνετε κι εσείς μέρος σε τέτοια διαδραστικά βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, να βλέπετε τα προϊόντα που κάνω unboxing και review for εμένα και να μαθαίνετε πολλές πληροφορίες σχετικά με το χορό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω εδώ τα βίντεο. Όπως ξέρετε, επειδή δεν είναι δυνατό να, λόγω copyrights και τέτοια, να ακούτε τον ήχο από τα TikToks, θα σας τα βάζω κάπου εδώ στην οθόνη να τα βλέπετε χωρίς ήχο αναγκαστικά. Τώρα ελπίζω να μην βάλω και κανένα που ήδη αντέδρασα, για να δούμε. Πω εντάξει, τι να πω, φοβερός είναι. Παναγία μου. Και ούτε καν σε πάτωμα μελέτου. Ναι, οκ. Okay. Πάω στην τρύπα μου να κλάψω. Επόμενο βίντεο παρακαλώ. Ωραία, για να δούμε τώρα. Wow. Οκ. Καθόλου δυνατά ακούτε πια. Ναι. Επόμενο βίντεο παρακαλώ. Να σας πω, στείλτε και κάτι έτσι πιο αστείο, πιο κακό. Δεν μου στέλνετε τους υπέροχους. Δεν μπορώ να σχολιάσω τους υπέροχους. Λοιπόν. Για να δούμε. Κυκνάκι. Α! Τι ωραίο στέμμα! Καλέ, πολύ ωραίο αυτό που φοράει έτσι το κεφάλι. Θα πάρω κι εγώ ένα. Αυτό παίζει να κοστίζει όσο ο μισθός μου. Ρε, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ όμορφο ήτανε. Λέτε να βρούμε πουθενά, για να δούμε. Α, πρέπει να μου το έχει πετάξει και εμένα στο φοριό αυτό. Στάνταρ το έχω δει. Ναι. Με την που πω. Εντάξει. Τραγικό. Η καημένη κοπέλα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα ίσως να ήταν ελαττικό το παπούτσι της, γιατί για ένα μάθημα δεν δικαιολογείται τόσο πολύ. Ή δεν ξέρω τι, πήρε soft και είχε τεράστια κουντεπιεδάρα. Δεν ξέρω. Τι πήγε λάθος με το συγκεκριμένο. Κάνει την καμέρα. Είναι τέλειο. Τέλειο, όχι για αυτήν, για εμάς που το βλέπουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε λάθος με το συγκεκριμένο παπούτσι. Γιατί όντως δεν δικαιολογείται για ένα μάθημα. Είναι τραγικό το πόσο γρήγορα τη χάλασε. Ή ήταν ελαττωματικό, ή δεν ξέρω, κάτι άλλο παίχτηκε. Πήρε κάτι soft, το παρατήρησε. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Σούπερ χάρη την κοπελιά. Λοιπόν, να το. Για να δούμε. Τέλειο! Εγώ ούτε με καφέινη μπορώ να το κάνω αυτό. Θα έχω τόσα νεύρα που δεν θα μπορώ να συγκεντρωθώ από την αποδιοργάνωση του εγκεφάλου μου. Όχι, όχι. Αυτό ούτε με καφέινη, ούτε χωρίς καφέινη, ούτε ποτέ. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραίο. Μίνς. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, να σας πω ότι έχω δει ένα τέλειο βίντεο στο TikTok, το οποίο θα... δεν μου το στείλατε εσείς, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω σαν αντίδραση και τέτοια, το είχα δει και είχα πεθάνει. Αλλά είναι 3 λεπτά. Δεν μπορώ να το βάλω, είναι πολύ μεγάλο. Είναι διάγραμμα με ασκήσεις, το πόσο ωραίες φαίνονται και τη δυσκολία τους. Και σχολιάζει η κοπέλα τις ασκήσεις και τη δυσκολία και πόσο χρήσιμες είναι τέλει να τις κάνουμε. Και είναι ό,τι πιο αστείο έχω δει. Είναι φανταστικό. Όποιος θέλει, μπορώ να βάλω το link στο description για να μπείτε να το δείτε το βιντεάκι, είναι τρομερό.
ή να μου το ζητήσετε στο Insta, να σας στείλω το link στο Instagram. Γενικά μου στέλνετε, χαίρομαι πολύ όταν μου στέλνετε έτσι μηνυματάκι και τέτοια. Αλήθεια χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω φτάνουνε τα TikToks που είδαμε σήμερα με χορό. Σας ευχαριστώ πολύ που μου στείλατε. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Είπα να το κρατήσω έτσι πιο μικρό, για να με διευκολύνει και εμένα στο μοντάζ, γιατί έχω ένα μικρό προβληματάκι, λόγω του editor και του υπολογιστή. Οπότε θα είναι πιο μικρό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα comments αν θέλετε και τρίτο part. Μου αρέσει να σχολιάζετε γενικά κάτω από τα βίντεο. Οπότε αυτά τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε, όπως είπαμε, να κάνετε like, share, follow, subscribe, καμπανάκι, τα πάντα όλα. Εμείς τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!